Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Προέδρου Αναστασιάδη να καταθέσουμε τη δική μας άποψη για την επιστολή Νακιτζή. Εμείς θεωρούμε ότι επρόκειτο για μια κίνηση που είχε στόχο να αποτρέψει την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών που προνοεί τα στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας. Πρέπει να προσέξουμε στους χειρισμούς μας να μην εγκλωβιστούμε σε αυτή την παγίδα, την επικοινωνιακή που έχει στήσει η τουρκική πλευρά. Συμφωνούμε ότι στόχευση πρέπει να είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Τα όσα αφορούν το φυσικό αέριο πρέπει να είναι ενταγμένα σε αυτή τη... θα πρέπει να συζητηθούμε στο πλαίσιο εκείνο το οποίο να μην δημιουργεί προβλήματα για τη συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος. Και νομίζω ότι η πρόταση του Ακιντζή είναι εκτός αυτού του πλαισίου. Η αποστολή της κυρίας Λουτ έχει επιβεβαιωθεί ότι δυσχεραίνεται λόγω της στάσης του κυρίου Ακιντζή σε σχέση με το γεγονός ότι έχει προταχθεί από την πλευρά του το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών. Βέβαια, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, από ό,τι μας είπε, σωστά ξεκαθάρισε ότι ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκπρόσωπος της κυπριακής κοινότητας, η δική του στάση και θέση δεν καθορίζεται από τη στάση του κυρίου Ακιντζή. Και ότι ο ίδιος επιθυμεί να υπάρξει αυτή η κάθοδος της κυρίας Λουτ και να γίνει ακόμα μια προσπάθεια για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σωστά όλα τα κόμματα στηρίζουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την προσπάθεια του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και πιστεύουμε ότι αυτός πρέπει να είναι ο κύριος στόχος, αποφεύγοντας τις διάφορες παγίδες που στείνει η τουρκική πλευρά.